αδελφοί μου, αυτές τις μέρες ειδικά που είμαστε μακριά από τις εκκλησίες σωματικά και γίνεται τόση συζήτηση για το ότι δεν μπορούμε να είμαστε στα μυστήρια της Εκκλησίας και να παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, κάποιοι κατακρίνουν και κολλούν στο πώς θα μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού τώρα που υπάρχει αυτή η αρρώστια. Αλήθεια, αδελφοί μου, για σας έχει σημασία μεγαλύτερη το πώς θα μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού ή το ότι θα μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού? Ποιο έχει μεγαλύτερη σημασία και ποιο έχει μεγαλύτερη αξία, το σώμα και το αίμα του Χριστού ή η λαβίδα, το κουταλάκι ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος που θα αποφασίσει η Εκκλησία να σας δίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού? Μου θυμίζει την κριτική που έκανε αυτό ο Χριστός όταν κάποιοι έλεγαν εκεί στα Ιεροσόλυμα ότι ο χρυσός που υπάρχει στην Αγία Τράπεζα, στο θυσιαστήριο, είναι πιο σημαντικός, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και λέει ο Χριστός, αδελφοί μου, ποιο είναι πιο ιερό, η Αγία Τράπεζα που αγιάζει το χρυσό ή ο χρυσός? Αν το μεταφέρουμε σήμερα, αδελφοί μου, στις δικές μας σκέψεις και δισταγμούς για την Θεία Κοινωνία, ποιο είναι πιο ιερό για μας, η λαβίδα, το κουταλάκι ή είναι πιο ιερό το ίδιο το σώμα, το ίδιο το αίμα του Χριστού? Διότι η λαβίδα είναι ιερό σκεύος, όπως ιερό σκεύος είναι και το Άγιο Ποτήριο. Αλλά ποιο είναι πιο ιερό, το ποτήριο και η λαβίδα ή το σώμα και το αίμα του Χριστού που αγιάζουν τη λαβίδα, που αγιάζουν το Άγιο Ποτήριο? Επομένως, να μην κολλούμε στα κατόψη, να μην κρίνουμε τα πράγματα από τα εξωτερικά σχήματα, αλλά να βλέπουμε την ουσία των πραγμάτων, αδελφοί μου, και κυρίως να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας είναι αυτή η οποία μας διαφύλαξε και μας έφερε μέχρι σήμερα τα 2000 αυτά χρόνια. Μας διαφύλαξε και μας έφερε μέχρι σήμερα τα Ιερά Μυστήρια. Λέτε, αυτή η Εκκλησία που διαφύλαξε και σεβάστηκε τα μυστήριά μας να μην ξέρει τι θα κάνει? Να έχουμε εμπιστοσύνη και να δείτε ότι όταν θα περάσει αυτή η ασθένεια και θα έρθουμε και πάλι στις εκκλησίες μας να χαρούμε τα μυστήρια, να χαρούμε ο ένας τον άλλον, να χαρούμε την κοινή προσευχή στις όμορφες εκκλησίες που έχτισαν οι πατέρες μας και που στολίσατε εσείς με την πίστη σας και την αγάπη σας τόσο ωραία, θα δείτε ότι δεν θα μπορέσει καμία κακή κριτική, δεν θα μπορέσει καμία κακή θέληση να μας χωρίσει και να μας διχάσει, αλλά θα είμαστε όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι γύρω από το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, της κεφαλής της Εκκλησίας μας.